Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα βράδυ Πέμπτης, η ώρα είναι 11 και κάθε Δευτέρα και Πέμπτη είμαστε μαζί εδώ στην εκπομπή Σφήνα στα Σπορ και δίνουμε την δυνατότητα σε όλους εσάς να ενημερωθείτε για κάποια πράγματα που αφορούν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά θα μιλήσουμε ειδικά σήμερα για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, για την έναρξη του πρωταθλήματος από την αυριανή ημέρα Παρασκευή. Ξεκινάει το πρωτάθλημα με ένα περίεργο τρόπο. Είναι το πρωτάθλημα της μάσκας και του κορονοϊού, χωρίς αμφισβήτηση. Ένα πρωτάθλημα το οποίο, όπως τουλάχιστον περιμένουμε όλοι, μάλλον περιμένουμε να είναι καλύτερο από το περσινό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι. Χωρίς φιλάθλους στα γήπεδα, ίσως από την τρίτη αγωνιστική επιτραπούν οι φιλάθλοι. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά σήμερα στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης στην αφετηρία. 6 και 4 αύριο στο Κλεάνθης Βικελίδης, το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, ο Άρης υποδέχεται την ομάδα της Λαμίας, και στις 8.30 στην Τούμπα το δεύτερο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Λάρισα. Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ο ΠΑΟΚ την Τρίτη με την Μπενφίκα στο παιχνίδι που θα γίνει στην άδεια Τούμπα για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και σε περίπτωση πρόκρισης πάει στα play-off του Champions League. Ο Άρης την Πέμπτη αντιμετωπίζει την Κοβαλίβκα στο Κλεάνθης Βικελίδης και σε περίπτωση πρόκρισης περνάει στην επόμενη φάση του Europa League. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως με τους δύο σημερινούς μας προσκεκλημένους πρώην ποδοσφαιριστές των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Δεξιά μου ο κύριος Βασίλης Βασιλάκος, πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Και αριστερά μου ο κύριος Κώστας Κωνσταντινίδης, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα, Νίκο, και σε εσένα και τους φίλους. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Και φυσικά θα ξεκινήσω γρήγορα, θα μπούμε αμέσως στην διαδικασία τη συζήτηση, ρωτώντας τον Βασίλη Βασιλάκο, έτσι ξεκίνημα πρωταθλήματος, ποια αίσθηση έχετε κύριε Βασιλάκο, χωρίς φιλάθλους, ανάλαβε σούπα λένε κάποιοι χωρίς τον κόσμο, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι το πρωτάθλημα, όπως είπα προηγουμένως, της μάσκας και του κορονοϊού. Μουντή κατάσταση όσον αφορά το ξεκίνημα. Θεωρώ ότι ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα την Παρασκευή. Είναι γενικά όλη η εικόνα παρουσιάζει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι ακόμη και τον κόσμο ότι δεν το περιμένουν όπως το περιμέναν τα άλλα χρόνια. Δεν ήταν αυτή η αγωνία που είχε ο κόσμος που περιμένει το νέο ξεκίνημα. Και γενικά περιμένουν να δούμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θεωρώ ότι δεν μπορείς να προδικάσεις τι μπορεί να συμβεί. Γιατί και οι ομάδες δεν γνωρίζουμε τι έχουν και πώς έχουν. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ένα παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Όχι και μετά, δεν τον έχουμε δει καθόλου. Καυτή θα το δούμε το μάτι το αυριανό παιχνίδι. Από εκεί μετά πιστεύω ότι ο χρόνος θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι το γιατρικό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως ο ΠΑΟΚ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ δηλαδή, σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο θα έχει μια αλλαγή τουλάχιστον όσον αφορά την τακτική του. Αλλά δεν ξέρω αν θα τη δούμε αύριο την τακτική αυτή, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα παρατάξει την ομάδα ο Φερέρα. Γιατί την Τρίτη έχει αγώνα για το Champions League. Θα βάλει τη βασική ομάδα, θα κάνει rotation στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου. Εσείς τι βλέπετε? Θεωρώ ότι ο προπονητής θα προβάλλει την ομάδα κανονικά. Ναι. Γι' αυτό το παιχνίδι γίνεται και την Παρασκευή, για να υπάρχει ο χρόνος ξεκούραση όσον αφορά για το παιχνίδι με την Μέχρι την Τρίτη. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, μεν στο τέλος πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε αλλάξει το σύστημα όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού του, το οποίο το εφαρμόζει από την αρχή της περίοδου φέτος. Πιστεύω ότι θα δούμε αυτό που ξεκίνησε με την Μπενφίκα, με την Μπεζίκτας, θα το συνεχίσει. Ναι. Στο μάτι του Παναθηναϊκού που βλέπουμε κάποια στιγμή ότι τώρα, στο φιλικό δεν έπαιξαν οι βασικοί, άλλωστε οι πιο πολλοί ήταν με τις εθνικές ομάδες. Δεν ξέρω αν το είδατε, και αν δεν το είδατε, εγώ θα σας πω ότι ο Λίρατζης ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις, και μετά την πώληση του Λιμιού στην Κολονία, υπάρχει ένα θέμα εκεί ποιος θα παίξει σε αυτή τη θέση, γιατί είναι αυτή τη στιγμή ο Λίρατζης και ο Μάτος οι μοναδικοί δύο παίκτες. Ο Μάτος έχει προβλήματα και ψυχολογικά και λοιπά λόγω ενός προβλήματος υγείας του πατέρα του. Και δεν ξέρω αν ο Λίρατζης μπορεί να σηκώσει το βάρος του. Μεταξύ, ο παίκτης που ήταν να έρθει, ο Γιάνκο, δεν έρχεται, ακυρώθηκε η μεταγραφή. Θα υπάρξει πρόβλημα εκεί και η Μπενφίκα στα άκρα είναι πολύ δυνατή. Να ρωτήσω κάτι, ο Λίρατζης είναι μικρός. Ποιος? Τι ηλικία έχει ο Λίρατζης? Ο Λίρατζης είναι 20. Και. Ναι, 21 νομίζω. 20. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος πλέον έχει οριμάσει για να αρχίσει να παίζει, να πάρει παιχνίδια. Αν τυχόν ο προπονητής κρίνει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση όσον αφορά
κάποιος άλλος ο οποίος είναι καλύτερος, γιατί να μην του δώσει την ευκαιρία να παίξει. Από τη στιγμή που έχει παίξει ένα παιχνίδι πριν λίγες μέρες, έχει δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το παιχνίδι. Αν δεν δώσει ευκαιρία σε κάποιον να παίξει, δεν μπορεί να ξέρει αν τυχόν αυτό κάνει να παίξει ή κάνει να παίξει κάποιο άλλο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το Μάτος, δεν γίνεται σύγκριση αν τυχόν είναι καλό παίκτη ή όχι. Είναι καλό παίκτη, μπορεί να το παίξει. Άρα, θέλει την ψυχολογία του σαν παίκτη, γιατί από ό,τι και εγώ ξέρω, έχει κάποια προβλήματα. Ναι, με τον πατέρα του. Ναι, αλλά αυτό δεν. Από τη στιγμή που είναι κοντά στην ομάδα, ναι, θεωρώ ότι όλα είναι θέμα προσαρμογή στην ομάδα και θέμα ψυχολογία για να μπορεί να είναι έτοιμο και για το παιχνίδι τη Παρασκευή και για το παιχνίδι τη Τρίτη με τη. Εσεί ήσασταν μεσοεπιθετικό παίκτη και ίσω θα μπορέσετε να μα κάνετε μία έτσι κριτική, γιατί πιάσαμε τον Πάο για να πάμε στην πρώτη φάση των ερωτήσεων. Για το δεκάρι το οποίο λένε όλοι ότι λείπει από τον ΠΑΟΚ. Λείπει το δεκάρι από τον ΠΑΟΚ ή ας πούμε ο Πέλκας και ο Μπίσες Βαρδένα τα αποκρίνονται στις απαιτήσεις. Θεωρώ τώρα το παιχνίδι όπως γίνεται δεκάρι, δεν μπορούμε να συζητάμε για δεκάρι στο στυλ που παίζει ο Πέλκας. Εντάξει. Δεκάρι μπορούμε να συζητάμε για ένα παίχτη που είναι, μπορεί αμυντικό χάρτη αυτή τη στιγμή, να μπορεί να μοιράζει από πίσω το παιχνίδι και να μπορεί να βγαίνει πάσες. Για μένα το λέω και το ξαναλέω ότι ο Πέλκας σε αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι βαρόμετρο για την ομάδα. Αν ναι, τυχόν ο παίκτης Πέλκας, που λέγεται Πέλκας, είναι σε καλή μέρα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Μάλιστα. Είναι ταχυδύναμος παίκτης, πιέζει, πρεσάρει, δίνει ρυθμό στην ομάδα, δίνει δύναμη στην ομάδα. Έχει ένα ψυχολογικό, μπορώ να πω, έχει ένα μειονέκτημα ότι βγαίνει σε πολλές φάσεις και δεν σκοράει πολύ εύκολα. Εντάξει. Από εκεί και μετά όλα τα άλλα χαρακτηρίζουν ένα παίκτη ο οποίος είναι χρήσιμος στην ομάδα. Τώρα το δεκάρι μπορούμε να το δημιουργήσουμε και από άλλους κεντρώους παίκτες στο κέντρο με μπαλιές προς τους επιθετικούς που δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τους έχει. Μάλιστα. Να πω και κάτι ακόμη, κύριε Βασιλάκο, σχετικά με τον ΑΚΠΟΜ ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Πώς τον βλέπετε τον ΑΚΠΟΜ? Κοιτάξτε να δεις κάτι, επειδή εγώ μιλάω πιο ελεύθερα και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Ο ΑΚΠΟΜ είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να παίξει όπως θέλει αυτός. Ναι. Ο Άκπομ είναι ένας σεντερφόρ το οποίο πρέπει να ζητάει από τον κεντρό τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή να φεύγει στο κοινό χώρο για να μπορεί να πάρει τις πάσες. Απλώς είναι πολύ στατικός, δεν είναι κινητικός. Και το πρόβλημα το μεγάλο που έχουν επιδικεί το ΠΑΟΚ είναι ότι δεν κυνηγούν τον κοινό χώρο και γι' αυτό δεν μπορούν να διασπάσουν και πιο εύκολα τις άμυνες. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω και ένα πρώτο σχόλιο από τον Κώστα Κωνσταντινίδη που είναι εδώ μαζί μας για τον Άρη εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής, τον αυριανό αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Λαμίας. Πώς περιμένεις να ξεκινήσει ο Άρης, Κώστα, αυτό το παιχνίδι? Νομίζω δεν έχει. Έχουμε δει την ομάδα λίγο. Πάνω κάτω ξέρουμε πώς θα ξεκινήσει. Ο κορμός, το καλό είναι που ο κορμός ομάδας έχει παραμείνει αρκετοί ποδοσφαιριστές. 6-7 ποδοσφαιριστές είναι οι ίδιοι. Ελπίζουμε αυτοί που ήρθαν, που είναι το πιο σημαντικό, να μπορέσουν τα παιδιά γρήγορα να σωματωθούν στην ομάδα για να μπορέσουν να γίνουν ομάδα, έτσι. Ναι. Και να προσφέρουν όσο μπορούν. Να υπάρξουν ομοιογένεια, δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα ή το ότι δουλέψαν στην προετοιμασία πιστεύεις ότι έχουν εγκληματιστεί? Δεν ξέρω αν δεις και τα δύο παιδιά. Θέλει λίγο χρόνο. Θέλουν, από ό,τι δείξαν τα παιδιά, θέλουν λίγο χρόνο. Και πάντα πρέπει να δίνουμε χρόνο στους καινούριους ποδοσφαιριστές. Το πιο σημαντικό είναι για αυτά τα παιχνίδια του ξεκινήματος, έστω δύσκολα ή με οποιοδήποτε τρόπο, να σου πω εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει για να παίξει καλά η ομάδα. Πρέπει να κερδίσει, γιατί μέσα από τις νίκες μπορείς να χτίσεις ήρεμα την ομάδα και να προχωράς μέσα στη βδομάδα ήρεμος και να αφομοιώνεις τα λάθη που έχεις κάνει για να μπουν και να σωματωθούν όλοι πιο γρήγορα στο κλίμα της ομάδας. Μάλιστα. Λοιπόν, πήραμε και μια πρώτη γεύση από τον Κώστα Κωνσταντινίδη για τον Άρη. Βασίλης Βασιλάκος, μιλάμε εδώ για τον ΠΑΟΚ. Και πάμε να καλησπερίσουμε μαζί μέσω Skype αυτή τη στιγμή. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Κουβεντίδη από την Φόρτσα την εφημερίδα, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας βλέπει και το βλέπουμε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους όσοι είναι εκεί κοντά σου. Για να σου ευχηθώ βεβαίως καλή επιτυχία σε αυτό το καινούριο. Θα λέγαμε έτσι. Καινούριο παλιό εγχείρημα. Ναι. Μετά από 20 χρόνια. Σωστός. Γιώργο, θέλουμε λίγο να μας πεις τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα.
και επίσης εν ώψη του αγώνα κυρίως της Μπενφίκα, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση? Ναι, άκουσα τα όσα είπε ο Βασίλης Βασιλάκος και είναι μέσα στο θέμα, συμφωνώ έτσι στα πιο πολλά που είπε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλο δείγμα για την ώρα. Ξεκινά κάπως έτσι απότομα η σεζόν, όπως είπε και ο Βασίλης, και νομίζω ότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε ότι θα έρθει η όρεξη τρόχοδος, γιατί όσο περνούν έτσι οι αγώνες θα μπαίνουμε όλοι στο κλίμα του πρωταθλήματος, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα νομίζω ότι πολύ λίγοι έχουν πάρει είδηση ότι ξεκινά το πρωτάθλημα το απογευματάκι προς βραδάκι της Παρασκευής. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, σίγουρα έχουμε το δείγμα του πρώτου επίσημου αγώνα με την Μπεσίκτας. Μεσολάβησε ένα διάστημα περίπου 2-2,5 εβδομάδων. Νομίζω ότι η ομάδα προετοιμάστηκε κάπως καλύτερα σε αυτό που μεσολάβησε. Σίγουρα δεν θα δούμε έτοιμες ομάδες, είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι είναι όλες οι ομάδες το ξεκίνημα. Και σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ξεκινά την καινούρια σεζόν με μια ομάδα η οποία δεν είναι βέβαιο ότι αυτή θα είναι η ομάδα της όλης της νέας σεζόν. Ναι. Σεζόν, μάλιστα, ναι. Θέλω να πω ότι έχει αρκετά ερωτηματικά ακόμη το ρόστερ. Είναι σαφές ότι κάποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν, όπως και είναι σίγουρο ότι θα έρθουν και αρκετοί παίκτες από εδώ και στο εξής στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, η σεζόν ξεκινά χωρίς να έχει κλείσει αυτό που λέμε το ρόστερ. Πάντως, ξέρουμε ότι ήδη συμφωνήθηκε σήμερα και έρχεται ο Αντριάν Περέιρα, ο αριστεροπόδαρος μπακ, έτσι. Αυτός είναι κλεισμένος. Ενώ χάλασε η μεταγραφή του Γιάνκο. Ναι. Είναι σαφές ότι ο Νορβηγός ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει με τον μπακ για συμβόλαιο 4 χρόνων. Σήμερα οριστικοποιήθηκε αυτή η συμφωνία. Αναμένεται τις επόμενες βεβαίως μέρες στη Θεσσαλονίκη. Είναι σαφές, θα το πω, ότι ο Νορβηγός δεν υπολογίζεται για να βοηθήσει την ομάδα άμεσα στον αγώνα με την Μπενφίκα και την επόμενη Παρασκευή με τον Ατρόμητο. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές για να κερδίσει αύριο μεθαύριο. Κάνει μεταγραφές για να φτιάξει μια καλή ομάδα για όλη τη σεζόν. Ο αριστερός ο μπακ, λοιπόν, ο Νορβηγός έχει κλείσει, θα έρθει τις επόμενες μέρες. Ο δεξιός ο μπακ, ο Γιάνκο, δεν έχει κλείσει, ναυάγησε από όσο ξέρουμε αυτή η μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται αλλού για να πάρει δεξί μπακ και όπως λέγατε σωστά πριν από λίγο, θα πρέπει με τους παίκτες που ήδη έχει στο ρόστερ να αντιμετωπίσει ο Φερέιρα τόσο τη Λάρισα αύριο, όσο και την Μπενφίκα την Τρίτη στην Τούμπα. Μάλιστα. Γιώργο, επίσης κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τον Ζίβκοβιτς, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Επειδή υπήρχε η πληροφορία ότι η Μπενφίκα δεν είχε στείλει τα χαρτιά του Ζίβκοβιτς κλπ. Σήμερα τα έστειλε από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Άρα ο παίχτης τίθεται στη διάθεση του προπονητή φυσιολογικά. Ναι, από ό,τι μάθαμε η μεταγραφή έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος να παίξει άμεσα. Προσωπικά θα μου κάνει έτσι εντύπωση αν τον δούμε αύριο. Κυρίως βέβαια την Τρίτη, γιατί την Τρίτη το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ναι, έτσι με την Μπενφίκα. Ναι. Μου κάνει εντύπωση αν τον δούμε να παίζει με την Μπενφίκα. Ο Ζίβκοβιτς το καλοκαίρι, από όσο ξέρουμε, έκανε προετοιμασία και προπονήσεις με την Μπενφίκα, γιατί στα τέλη του Αυγούστου, από ό,τι διαβάσαμε, ήμουν ελεύθερος, λέει το συμβόλαιό του. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι 100% έτοιμος να μπει. Βέβαια, ποιος είναι, θα πει κάποιος, αλλά. Okay, αυτός είναι σε μια νέα ομάδα, σε ένα νέο περιβάλλον, θέλει σίγουρα λίγο χρόνο παραπάνω να προσαρμοστεί. Επαναλαμβάνω, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν το δούμε την Τρίτη στο γήπεδο. Και ενδεκάδα. Που έκανε, ναι, νομίζω. Οι εξετάσεις που έκανε δεν είναι κακές. Δείχνουν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έκανε προπονήσεις, δεν έχει παρατήσει τον εαυτό του όλο το καλοκαίρι. Αλλά βεβαίως δεν είναι και από τα λίγα που μάθαμε. Δεν δείχνουν και ένα παίχτη ο οποίος είναι 100% έτοιμος να παίξει αύριο 90 λεπτά. Ο Βασίλης, ο Βασιλάκος, τι λέει αυτό? Γιώργο, να σου πω κάτι, ότι είναι ένα παιδί 24 χρονών, δεν είναι ένας τριαντάρης και η προσαρμογή έχει ήδη πόσες μέρες που έχει έρθει στον ΠΑΟΚ,
Τρεις-τέσσερις μέρες, ναι. Πιστεύω ότι είναι ένας διαφορετικός παίκτης από αυτούς τους παίκτες που είχαμε μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ. Θέλω να πιστεύω δηλαδή, γιατί έτσι δείχνει η εικόνα του βιογραφικού του, έτσι. Και αυτό το οποίο έχει δείξει μέχρι τώρα. Επομένως, θεωρώ ότι ο Ζήφκοβιτς, τουλάχιστον για... μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Με την Μπενφίκα. Ναι. Ναι. Ότι θα είναι έτοιμος, λες, για να μπει να και θα πρέπει να πάρει και με τη Βάρη σε κάποιο χρόνο συμμετοχής. Οι παίχτες αυτοί είναι παίχτες που πρέπει να μπαίνουν αμέσως μέσα να παίζουν. Μάλιστα. Δεν είναι παίχτες που τους περιμένουμε αν θα γίνουν καλά, στη Λιβέρμπουλ και ξέρεις κάτι άλλο. Ναι, παίχτες. Ναι. Αυτοί οι παίχτες είναι παίχτες οι οποίοι έχουν. Έχουν είναι κάτι διαφορετικό. Πώς το κάνουν, ναι, δηλαδή. Είναι, ο Ζήφκοβιτς νομίζω ότι είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού, έτσι. Ναι. Τι είπες, Γιώργο? Σε ό,τι αφορά την ποιότητα, συμφωνώ με τον Βασίλη, είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού. Γιατί εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής ήρθε να παίξει στην Ελλάδα. Ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ναι, σε αυτή την ηλικία, ενώ έχω την εντύπωση θα μπορούσε να διεκδικήσει και κάτι καλύτερο. Ναι. Γιώργο, να σου πω κάτι, εγώ μου. Θεωρώ ότι με άλλους δύο παίχτες αυτού του βεληνικού, όπως είναι ο Ζήφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει τελείως διαφορετική εικόνα. Δεν θα είχα μια σχέση με τον ΠΑΟΚ που βλέπω μέχρι τώρα. Άλλους δύο σαν τον Ζήφκοβιτς. Μιλάμε για πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, τον Άντρια Ζήφκοβιτς. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να πάρει δύο ακόμη τέτοιου είδους παίκτες. Και αυτόν που κατάφερε και έφερε, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν είναι μόνο ότι ο ΠΑΟΚ έφερε έναν πραγματικά φοβερό ποδοσφαιριστή ποιοτικά όπως είναι ο Ζήφκοβιτς, είναι ότι τον πήρε και σε μια, όπως λέμε, πάρα πολύ καλή τιμή. Το συμβόλαιο του Ζήφκοβιτς είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ναι. Καλά, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Σε αυτό που... σε αυτό που λες τώρα, δεν έχει καμιά σχέση, γιατί αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι πώς λένε, η οικογένεια Σαββίδη και γενικά ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα σε το να πάρει τέτοιους παίκτες και να πληρώσει να πάρει παίκτες. Επομένως, και ακριβούς παίκτες μπορεί να πάρει. Αν πληρώσει και πιο λίγα καλύτερα, δεν είναι, Βασίλη? Δεν είναι. Γιατί νομίζω ότι ο Ζήφκοβιτς είχε ένα συμβόλαιο 4,5 εκατομμύρια το χρόνο στην Μπενφίκα, το σπάσε. Πήρε ένα 800 και έφυγε γιατί είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Ένα 800 και έφυγε και με τον ΠΑΟΚ συμφώνησε να πάρει 500.000 το χρόνο και για δύο χρόνια. Το κυριότερο απ' όλα, δεν το είπαμε, είναι ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να τραβήξει και άλλους παίκτες για να μπορέσουν να έρθουν εξαιρετικά. Αυτό σωστό. Αυτό σωστό. Και η Ατάκα που είπες ότι είναι ο παίκτης η μεταγραφή του καλοκαιριού, νομίζω ότι συμφωνώ και εγώ. Γιατί συμφώνησε και ο Γιώργος, συμφωνώ και εγώ με αυτό ότι είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού. Δεν βλέπω κάποια άλλη μεγάλη μεταγραφή να γίνεται. Δηλαδή έτσι στην Ελλάδα αυτή τη εμβέλεια παίκτη. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο τη Σερβία όταν ξεκινούσε. Έπαιξε στην Μπενφίκα τα δύο πρώτα χρόνια, τον τρίτο χρόνο δεν έπαιξε καθόλου. Τον τέταρτο δεν θα έπαιζε πάλι και το διώξανε οι Πορτογάλοι και ήρθε στην Ελλάδα. Για να δούμε τι θα γίνει. Νίκο είχε ένα θέμα στο χέρι του, ναι, και γι' αυτό είναι έξω κάποιο διάστημα. Στο τέλος της χρονιάς έκανε κάποιες συμμετοχές, λίγες βέβαια, αλλά έκανε. Δηλαδή είναι ποδοσφαιριστής, δεν ήταν ξεχασμένος για ένα χρόνο. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Σίγουρα είναι γεμάτη χρονιά, έτσι αυτό είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, ναι, ναι, άμα έχει γεμάτη χρονιά και ήταν 100%. Όλη τη χρονιά υγιής μπορεί να πήγαινε στην Τζέλση και όχι ναι, στην Ελλάδα. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο σχετικά με τις σημερινές εξελίξεις και την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να εγκρίνει τη μεταβίβαση του πακέτου των μετοχών της Ξάνθης από τον Πανόπουλο και τον Σιγκελίδη στον κύριο Μπιλ Πάπας ή αν θέλεις Παπαδημητρίου, Βασίλη Παπαδημητρίου. Αυτή ναι, η απόφαση σημερινή έρχεται σε είναι εντελώς αντίθετη με την απόφαση που πήρε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πριν από 6 μήνες και είχε μιλήσει για πολυδιοκτησία μεταξύ ίδια επιτροπή για πολυδιοκτησία. Επειδή η Ξάνθη, όπως μου είπε σήμερα ο δικηγόρος της, θα κάνει μία κίνηση, ο κύριος Φάνης Ζουνίδης, θα κάνει μία κίνηση το Σάββατο και θα ζητήσει, θα κάνει ίσως και ασφαλιστικά μέτρα για να επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα 1. Είναι μία δήλωση βόμβα αυτή. Και δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα το κυνηγήσει το θέμα. Δεν ξέρω τι λένε στον ΠΑΟΚ για αυτό το θέμα. Γιατί με αυτή τη λογική και η Ξάνθη έπεσε κατηγορία και ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος. Δηλαδή επηρεάστηκε πάρα πολύ από το μείον 7. Έτσι νομίζω. Λέει κάτι ο ΠΑΟΚ. Η Ξάνθη έχει λόγο να κινηθεί άμεσα γιατί όπως και εσύ είπες, υποβιβάστηκε. Έχασε την κατηγορία. Βεβαίως. Από αυτή την εκδοπή ανέκδοτο, έτσι. Ναι. Κατάφερε να πάρει τους βαθμούς του πίσω. Έγινε η δουλειά που ήθελε σε πρώτη φάση. Και αυτό που βγαίνει από τον ΠΑΟΚ είναι ότι κάποια στιγμή όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση, τότε και ο ΠΑΟΚ θα περάσει την επίθεση και βεβαίως θα ζητήσει ευθύνες από αυτούς που οδήγησαν τον ΠΑΟΚ αλλά και την Ξάνθη σε αυτή την κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τη μέρα που ανακοινώθηκε η εισήγηση αυτής της επιτροπής ανέκδοτο, τέλη Ιανουαρίου, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος στη βαθμολογία. Με ένα βαθμό. Σωστό.
πήγαινε να μπει στα play-off. Ναι, ναι, και ξανά θα είναι τέταρτη, έκτη ήταν στη βαθμολογία. Δηλαδή μιλάμε για πολύ ψηλά. Και μιλάμε για 21η αγωνιστική επίσης, έξι αγωνιστικό πρωταθλήματος, έτσι. Ήταν ψηλά η ομάδα. Έτσι ακριβώς. Έχεις δίκιο. Και έπεσε η Ξάνθη, απίστευτο αλλά αληθινό, έπεσε αφού της αφαιρέσαν 12 βαθμούς. Είναι φοβερό. Ο Κώστας Κωνσταντίνης έχει παίξει και στην Ξάνθη και νομίζω ότι αισθάνεται και την πίκρα, έτσι, ναι, φυσιολογικά. Οπωσδήποτε. Τώρα. Από αυτή την όλη ιστορία. Είναι ντροπή για αυτό το οποίο συνέβη και ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο να υπάρχει ακόμη αυτή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αν θα κάνει κάτι ο κύριος Αυγενάκης, δεν νομίζω, μπορεί να του δώσει και αύξηση. Ή μάλλον να του δώσει και κάνα μισθό μετά από αυτό. Μια χαρά είναι ο κύριος Αυγενάκης. Ναι, μια χαρά. Να του δώσει κάνα μισθό μετά από αυτή την όλη εξέλιξη που έγινε. Μιλάμε για μια επιτροπή στην οποία προεδρεύει ένας κουμπάρος του Αυγενάκη. Έτσι, ο κύριος Τζουλάκης. Είναι ο κύριος Φαραντούρης, τον οποίο διόρισε ο κύριος Αυγενάκης. Ο κύριος Φαραντούρης, όπως έχει πει η ΠΑΕΠΑΟΚ, είναι συνεργάτης δικηγόρου του Ολυμπιακού. Ναι. Κυρίου Τζουγανάτου. Βεβαίως. Ο κύριος Αρκούδης, για τον οποίο όλοι έχουμε ακούσει τι έχει δηλώσει ο κύριος Παναγόπουλος. Περιμένουμε τα δικαστήρια να δούμε αν θα αποδειχτούν αυτά βεβαίως που του έχει προσάψει. Και η κυρία Μαρούπα, τελεία. Αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι πήγαν να διαλύσουν δύο ομάδες και τα κατάφεραν. Σε ό,τι αφορά την Ξάνθη, την υποβίβασαν. Γιατί το ξαναλέω, η Ξάνθη ήταν για play-off τέλη Ιανουαρίου και τελικά έπεσε. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος. Και κόντεψε να βγει τρίτος. Έτσι, είναι φανερό ότι επηρεάστηκαν και οι δύο ομάδες από αυτή την εισήγηση. Ο ΠΑΟ κατάφερε να βρει εν μέρη το δίκιο του. Η Ξάνθη δυστυχώς όχι. Είναι πραγματικά τεράστιο σκάνδαλο που η Ξάνθη υποβιβάστηκε με αυτή την επιτροπή. Και είναι ντροπή, νομίζω, για όλους που έχουν αφήσει με το έτσι θέλω ολόκληρη τη Θράκη χωρίς ομάδα στη Σούπερ Λίγκα, ενώ η Ξάνθη το άξιζε. Με βάση την εικόνα που μας είχε δώσει μέχρι και την εποχή των Ιανουάριων. Έτσι ακριβώς. Γιώργο Κουβεντίδη, ναι, ναι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία. Πιστεύω ότι θα έχουμε το χρόνο να τα ξαναπούμε κάποια άλλη φορά. Καλή δύναμη ευχόμαστε και καλή χρονιά να έχουμε γενικότερα στο ποδόσφαιρο, έτσι. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Κουβεντίδης από την εφημερίδα Φόρσα. Θέλω να σημειώσω και κάτι ακόμα, το βάλω λίγο στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν θέλουν να σχολιάσουν ο Βασίλης Βασιλάκος και ο Κώστας Κωνσταντινίδης, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Ότι υπάρχει και μία απόφαση την οποία περιμένουμε όλοι της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ για το αν ήταν στημένο το παιχνίδι Ατρόμητος Ολυμπιακός. Το μέλος της Επιτροπής Διοντολογίας, η κυρία Σπανού, έχει κάνει την εισήγησή της ότι πράγμα ήταν στημένο το παιχνίδι και ότι ζητάει υποβιβασμό του Ολυμπιακού και του Ατρομήτου στην Super League 2 και επίσης ισόβιο αποκλεισμό του κυρίου Μαρινάκη από τους αθλητικούς χώρους και 10 χρόνια αποκλεισμό του κυρίου Σπανού. Αυτή η απόφαση ήταν να βγει 31 Ιουλίου από την Επιτροπή Διοντολογίας. Τώρα έχουμε φτάσει σήμερα 10 του μηνός Σεπτέμβρη, δεν έχει βγει τίποτα και όλους μας κάνει να σκεφτόμαστε αυτή η κολλησιεργία ότι η απόφαση είναι, δεν είναι αθώωση του Ολυμπιακού, γιατί αν ήταν αθώωση του Ολυμπιακού θα είχε βγει μέχρι τώρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει υποβιβασμός 2-1 με ψήφους 2-1 για τον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο και περιμένουν να γίνει η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ να οριστεί από την ΕΠΟ στις 9 Οκτωβρίου για να προχωρήσουν τις διαδικασίες και να δώσουν δυνατότητα στον Ολυμπιακό να κάνει έφεση κατά της αποφάσεως. Φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλει να το σχολιάσει, Βασίλη, ή Κώστα, αυτό εδώ. Αυτά είναι αρνητικά στο ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι αρνητική κατάσταση. Τραγικά. Αρνητικά όπως ήταν και αυτά που γίνανε πέρυσι, όσον αφορά τώρα αυτά που συζητάγατε με την ΠΑΟ και την Ξάνθη. Και ακόμη χειρότερο είναι αυτό το οποίο η ίδια επιτροπή είναι αυτή η οποία τιμώρησε την Ξάνθη και η ίδια επιτροπή είναι αυτή η οποία λέει ότι η Ξάνθη πουλήθηκε από αυτούς που πήγαν την ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Από τον Πανόπλο και τον Σικελίδη. Ναι, δηλαδή, και με τον Άρη δεν έγινε, με την ΕΠΟ. Και με τον Άρη με την ΕΠΟ. Τα πράγματα αυτά τα αρνητικά που είναι στο ποδόσφαιρο, τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν. Δεν πάντα μαγικά γίνει, πράγματα γίνονται. Δυστυχώς, για τις δικές μας ο καθένας βάζει στο τραπέζι αυτό που μπορεί να βάλει για να πάρει αυτό που θέλει να πάρει. Να πω λίγο, να διορθώσουμε το όνομα του Κώστα του Κωνσταντινίδη που τον έχουν γράψει Κωνσταντινίης. Ένα δέλτα φάγαμε, αλλά είναι η ώρα τέτοια που ίσως να έχουμε. Λοιπόν, και επίσης να πω ότι θα έχουμε σε αυτό που λέει ο Κώστας και ο Άρης πάρα σοβαρό θέμα με την ομάδα της. Με την ΕΠΟ, έτσι. Μα και με την θέμα. Ευρώπη είχαμε το θέμα αυτό. Αυτό και... το Κοντοβάς, αυτός πότε έπαιξε τον Άρη, το θυμάσαι. Τον παίχτη αυτόν. Γιατί το θυμάται κανένα. Νομίζω ότι ο ίδιο θυμάται. Ούτε ίδιος θυμάται. Ναι. Και παρόλα αυτά ο Κοντοβάς διεκδικεί 27.000 ευρώ, εκ των οποίων 13.500 πρέπει να πληρώσει ο Άρης, γιατί ανεβαίνει, έχει το 50% κλπ. Αλλά αν πληρώσει,
Ανοίγουν αυτά. Αυτά είναι μαγικά, δηλαδή δεν γίνονται πλέον, δεν υπάρχει ούτε το αφηνού, ούτε να ΠΑΕ. Δηλαδή, γιατί το πρωί συζήτηκα κάπου ήμουν σε ένα. Αυτά είναι. Αυτό ξέρει από πού είναι. Το ίδιο πράγμα. Βγήκε μια δικαστή η οποία δικαίωσε κάποιον παίκτη ο οποίο ήταν πριν. Το 2013. Ναι. Που δεν ήταν στη σημερινή. Και τώρα από εκεί αρχίζει σιγά σιγά και. Έτσι, γιατί από το 2013, Βασίλη, υπάρχουν και άλλοι παίκτε. 13-14 στην παλιά Σκόρδα Αθανασιάδη εκείνη τη δίκη του Άρη. Οι οποίοι αυτοί, αν ένας δικαιωθεί, όπως δικαιώθηκε αυτός τον έβγαλε μια βόση στον Κοντοβά, αν ο Άρης πληρώσει, θα πάει να πει ότι αποδέχεται ότι. Μα δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το αποδεχθεί ο πρόεδρος αυτό το πράγμα. Αυτό λέμε. Δεν έχει καμία σχέση μια ΠΑΕ με την άλλη. Καμία σχέση. Είναι καινούργια ΠΑΕ. Καμία τελείως. Και επίσης, ο Άρης το πλήρωσε αυτό πολύ άσχημα, πέφτοντας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή, το ξαναβλέπουμε αυτό μπροστά μας τώρα, αν είναι δυνατόν. Και επίσης, ένα άλλο, Κώστα, πρέπει να πούμε για να περάσουμε και τα μηνύματα, είναι ότι ο κ. Καρπίδος να πήρε τον Άρη. Είχε το δικαίωμα να κάνει καινούργια φημή. Του δίνει το δικαίωμα ο νόμος να ξεκινήσει με καινούργια φημή και άλλες ομάδες του. Μα δεν το έκανε μόνο Άρης. Ναι, και η ΑΕΚ το έκανε και ο Πανιώνιος το έκανε. Έτσι και ο Ολυμπιακός Βόλου το έκανε. Το έκανε Κέρκυρα το έκανε. Το έκανε πάρα πολλές ομάδες. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πιστεύω ότι ο Άρης θα κάνει αναψηλάφιση της υποθέσεως και θα πάει στην ΕΠΟ για να δικαιωθεί. Εκεί όπου ο κύριος Γραμμένος πιστεύω ότι κολυσιεργεί και είναι πολύ κρίμα. Για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος μάλιστα προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη, να κολυσιεργεί σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα για ένα τόσο ιστορικό σωματείο. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό το συζητάμε το καλοκαίρι. Η ΕΠΟ μπορεί να κάνει. Άμα ο δικαστής έχει βγάλει και έχει βγάλει την απόφαση. Δεν έπρεπε να πάει στο δικαστή. Αφού πήγε στο δικαστή όμως και έχει βγει, τι θα κάνει. Πώς γίνεται. Ναι, απλώς. Η ΕΠΟ που κολλάει, δεν μπορεί να κάνει αφού έχει δικαστική απόφαση. Η ΕΠΟ έχει στα χέρια της τον ελληνικό νόμο. Που λέει ότι η καινούργια ΠΑΕ δεν έχει σχέση με την παλιά ΠΑΕ. Ότι ξεκινάει από το μηδέν. Όλες οι ΠΑΕ που γίνονται. Όλες οι ΠΑΕ που γίνονται με καινούργια φημή, το έχει η ΕΠΟ αυτό. Το έχει στα υπόψη. Δηλαδή το είπε και στην UEFA η ΕΠΟ. Και παρά το γεγονός ότι η ΕΠΟ αυτό το είπε στην UEFA, στην υπόθεση του Ντουρμπισάη και έτσι των υπολείπων παιχτών, δεν το χρησιμοποίησε στη δικιά της επιτροπή. Υπό την κυρία που έβγαλε την απόφαση στην πρόσφατη. Η οποία αυτή, να πούμε και στον κόσμο, για να μαθαίνει και ο κόσμος πέντε πράγματα, εξετάζει την άλλη εβδομάδα την περίπτωση του Φατί. Δηλαδή, αν η ίδια η δικαστή να αποκλείεται να βγάλει άλλη απόφαση. Αφού έβγαλε απόφαση υπέρ του Κοντοβά, είναι σίγουρο θα βγάλει και απόφαση υπέρ του Φατί, αφού είναι στο ίδιο σκεπτικό. Άρα λοιπόν ο Άρης θα έχει μεγάλο πρόβλημα εάν δεν κάνει αναψηλάφιση της υποθέσεως. Αυτή είναι η ουσία. Μα φυσικά και θα την κάνει και πρέπει να την κάνει ο πρόεδρος, γιατί αυτό είναι. Σαν Τζόκερ βγαίνει συνέχεια κάτι. Ακριβώς. Όταν πάει η ομάδα να βρει τον δρόμο της κάτι συμβαίνει. Και παίρνει μια πορεία ανωδική, γιατί έχει μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Πάντα βγαίνει ένα Τζόκερ από δεξιά και από αριστερά. Δεν τιμωρείται κανένα για αυτά που κάνουν. Δεν τιμωρείται κανένα για αυτά που κάνουν πριν. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει. Μόνο τιμωρείται ο Πάρης. Παντάει ο Πάρης. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο στο break της εκπομπής. Εμείς να δούμε διαφημιστικά μηνύματα. Να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Είναι η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 11 το βράδυ από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV 100 και σε ταχτά χρονικά διαστήματα σε επανάληψη στο πρόγραμμα της TV 100. Μαζί μας εδώ στο στούντιο πρώην ποδοσφαιριστές ο Βασίλης ο Βασιλάκος του ΠΑΟΚ και ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης του Άρη. Συζητάμε για ΠΑΟΚ και Άρη εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος, αλλά είχαμε χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης την απόφαση η οποία πάρθηκε ο Δήμος να συνενέσει στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την κατασκευή του καινούργιου γηπέδου της Τούμπας. Και είναι μια απόφαση που φυσικά έπρεπε να ληφθεί σύμφωνα με τα όσα μας είπε σήμερα και ο αρχιτέκτονας ο κύριος Τάκης Οδούμας, ο οποίος έκανε για την παρουσίαση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι αρρωγός στην προσπάθεια αυτή. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Αβαρλής, ποιότητα ζωής, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας, όχι είναι στο Skype, είναι μέσω Skype, άρα θα πάμε να συνδεθούμε μαζί του. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά. Καλά. Την προηγούμενη Παρασκευή, εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγήθηκα τη μελέτη του ειδικού χωρικού σχεδίου για την κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟ. Και βέβαια εχθές το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως και εγκρίνει ομόφωνα, το τονίζω ομόφωνα, γιατί υπόθηκαν διάφορα σε σχέση με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ψηφίσαμε λοιπόν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας
εδώ και καιρό μου είχε πει: Γιώργο, δίνουμε το λάκτισμα να χρησιμοποιήσω και ποδοσφαιρικό όρο. Ναι, βεβαίως. Δίνουμε το λάκτισμα για να φτιάξουμε το καινούριο γήπεδο. Αυτό είναι το λάκτισμα, όντως. Από εκεί και πέρα, κύριε Βαρλής, χτες στην κουβέντα που έγινε, ο αρχιτέκτονας, ο κύριος Δούμας και ο κύριος Δημογιάννης εκ μέρους του ΠΑΟΚ, είπαν σε κάποια στιγμή ότι. Και το μετέφερε και ο κύριος Δήμαρχος αυτό, ότι το γήπεδο θα στοιχήσει γύρω στα 140 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, έτσι. Ναι, κάπου εκεί υπολογίζεται. Το maximum χωρητικότητα θα είναι 40.000 εατών. 40.000. Το ζήτημα, Νίκο μου, είναι ότι θα γίνει, δεν είναι μόνο το γήπεδο, να μην επικεντρώνουμε μόνο στο γήπεδο. Πρέπει να καταλάβουν οι κάτοικοι της Τούμπας και της Σαλονικής ότι θα γίνει μια ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής με άξονα το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όπως το είπα εγώ χθες στην εισηγητική μου ομιλία, για να ξέρουν οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι για τι πράγμα μιλάμε, θα γίνει ανάπλαση σε μια περιοχή 119.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα συμπεριλαμβάνει 12 οικοδομικά τετράγωνα και μέρος από άλλα 2 οικοδομικά τετράγωνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η περιοχή θα αναμορφωθεί. Θα επηρεαστούν όλες οι χρήσεις περιοχής, δηλαδή επιχειρήσεις. Θεωρώ το ότι θα βοηθηθούν, θα απασχοληθούν κατά την περίοδο κατασκευής και διαμόρφωσης των χώρων γύρω από το γήπεδο, σε όλη αυτή την έξοδο που σας είπα πριν, γύρω στα 20.000 άτομα. 20.000. Βέβαια, θα γίνουν 2 νηπιαγωγεία. Θα αυξηθούν οι χώροι όπου στεγάζονται σήμερα τα σχολεία. Η κάλυψη της περιοχής δεν θα υπερβεί το 50%. Δηλαδή το υπόλοιπο 50% θα ανακάλυπτει χώρη. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, γύρω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα γίνουν βέβαια και καταστήματα, δημοτικά κτίρια. Τα δημοτικά κτίρια θα αναμορφωθούν. Δηλαδή είναι ένα έργο πνοής. Θέλω να πιστεύω το ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια. Το επόμενο βήμα θα είναι αφού πάει στην Αθήνα, περάσει από το Υπουργείο. Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος, πρέπει να εγκρίνει. Ανέβει και σε προεδρικό διάταγμα. Βεβαίως. Η απόφαση θα γυρίσει πίσω και θα μπούμε στη δεύτερη φάση, όπου ήδη μου λέει ο Δήμαρχος, Γιώργο, περιμένουμε τη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση ποια είναι? Είναι σαν και αυτή που περάσαμε το καλοκαίρι και μας κατηγόρησαν, που περάσαμε για την τέτοια. Η δεύτερη φάση λοιπόν είναι η ακριβής απεικόνηση του πού θα γίνει το ένα κτίριο, πώς θα γίνει το άλλο. Τότε θα ξέρουμε και για την χωρητικότητα, τότε θα ξέρουμε με ακρίβεια του πώς θα είναι όλη η περιοχή. Αυτή λοιπόν η δεύτερη φάση θα είναι ότι θα ξαναπεράσει πάλι από την ποιότητα ζωής. Με εισήγηση δική μου θεωρώ ότι θα προχωρήσει. Θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάει στην Αθήνα, θα αναρτηθεί σε προεδρικό διάταγμα, οπότε πια θα επιστρέψει ώστε ο μέτοχος του ΠΑΟΚ να προκηρύξει διεθνή αρχιτεκτονικό διεθνή, όπως θέλει τέλος πάντων, όποιος έχει τα λεφτά, αυτός αποφασίζει κιόλας. Μάλιστα. Κυρία Αντιδήμαρχε, με βάση αυτά που σας είπαν από τον ΠΑΟΚ, πότε πιστεύετε ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, δηλαδή πότε ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να μπει στο γήπεδό του? Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν υπάρξουν δικαστικές ενστάσεις από περιοίκους ή από άλλους, όποιος θέλει από την πόλη μπορεί να πάει να κάνει ενστάσεις. Αν δεν υπάρξουν αυτές, σε 4 χρόνια ο ΠΑΟΚ θα έχει μπει στο καινούργιο της πύλη. Το 25 δηλαδή. Ναι, μάλιστα. Αλλά θέλει προσοχή από τους μελετητές στη δεύτερη φάση ακριβώς πώς θα συνοηθούν και με τους κατοίκους της περιοχής, γιατί από το Δήμο είναι δεδομένη η απόφαση του Δημάρχου, είναι εμείς στηρίζουμε τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚτζής, όπως ξέρετε και ο ίδιος. Ναι, βέβαια. Εγώ Ολυμπιακός βέβαια, αλλά εγώ είμαι φιλάθλος πάνω απ' όλα και στηρίζω τον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και τον Ηρακλή, όποια ομάδα της πόλης, το ίδιο βέβαια και ο Δήμαρχος. Αλλά εντάξει, υπάρχει εκεί και μια ιδιαίτερη αδυναμία για τον ΠΑΟΚ, όπως γνωρίζετε. Ο πατέρας του έτσι κι αλλιώς ήταν αρχιτέκτονας στην κατασκευή του γηπέδου της Τούμπας το 59. Ο Βασίλης Ζέρβας ήταν αρχιτέκτονας όταν κατασκευάστηκε η Τούμπα το 59. Άρα, ίσως να είναι, όχι, σίγουρα είναι και φυσική συνέπεια η παρουσία του Κωνσταντίνου Ζέρβα να, σαν Δήμαρχος να εγκαινιάσει το καινούριο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και θα είναι. Πολύ σημαντικό. Νίκο, είπες ακριβώς αυτό που είναι το όνειρό του. Βέβαια, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Κύριε Δήμαρχε, μας τα είπατε ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Τώρα, βέβαια, να πω σε αυτό το σημείο ότι, και να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι ο ΠΑΟΚ
κάποιοι το ξέρουν πολύ καλά, κάποιοι να μην το θυμούνται, ότι το 2026 γιορτάζει 100 χρόνια Βασίλη Βασιλάκου. Άρα λοιπόν στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, θα έχει μπει στο καινούριο του γήπεδο. Ελπίζουμε δηλαδή να δούμε ένα καινούριο γήπεδο εκεί. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Ελπίζουμε να ζούμε όταν θα δούμε το γήπεδο. Καλά, τι. Το 26, γιατί πριν ένα χρόνο λέγαμε ότι σε δύο χρόνια έχουμε την Τούμπα. Ναι. Καλά, τώρα κοίταξε. Να πάμε στο Καρατζόγιο. Αν πέσουν τα λεφτά. Δύο χρόνια, γιατί αν πέσουν τα λεφτά γρήγορα. Ακούστε, είπε ο Δήμαρχος. Ναι. Είπε ότι αν γίνουν ενστάσεις. Αν δεν γίνουν ενστάσεις. Ότι αν γίνουν ενστάσεις. Θα εκλογήσουν κολυσιεργία. Εσύ πιστεύεις θα γίνουν ενστάσεις. Θεωρώ, ναι. Θα γίνουν, ναι. Θα γίνουν. Για, μόνο υπάρχουν κόντρα. Άτομα τα οποία ζουν για αυτό το πράγμα, για να κάνουν στάσεις. Κόντρα για να μην γίνει το γήπεδο, μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το ΠΑΟΚ για κάτι άλλο που θέλει να κάνει, να γίνει, δεν νομίζω να αλλάξει, δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα το κάνουν, γιατί νομίζω ότι όλοι θέλουν να γίνει ένα μεγάλο έργο στην πόλη. Τώρα από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα, εδώ τώρα είναι και τα πλάνα τα οποία παρουσιάστηκαν. Γιατί έρχεται αύριο. Ποιο? Ο Πρωθυπουργός θα το ανακοινήσει, και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα πει, αύριο μεθαύριο που θα είναι στη Θεσσαλονίκη, θα πει ότι τελείωσε η διαβούλευση για το γήπεδο. Ναι. Θα πει τα δικά του εκείνος. Τελείωσε η διαβούλευση για το γήπεδο, άρα σε λίγο θα αρχίσουν οι διαδικασίες. Να δω το δεις, έτσι. Εδώ, θα ναι. Έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι. Έτσι θα γίνει. Το βλέπουμε. Θα γίνει. Για να δούμε. Γιατί ο Σαββίδης θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο. Έχω έναν εγγονό, ο οποίος είναι ένα χρονών. Ναι. Πιστεύω όταν θα μεγαλώσει και θα γίνει 17, 18, 19, αν που παίζει. Ναι. Ποδόσφαιρο να παίξει σε αυτό το γήπεδο. Μακάρι. Να έχει γίνει το γήπεδο για να παίξει. Μακάρι, το ευχόμαστε ολόψυχα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στον Άρη. Στον Άρη, ο οποίος έχει να δώσει το σημαντικό παιχνίδι την επόμενη Πέμπτη με την ομάδα της Κολόβκα ή Κόλος Κολόβκα, ένα όνομα απίστευτο πραγματικά, δηλαδή να τρελαίνεις να το λες. Βέβαια, στα ουκρανικά σημαίνει κολοσσός η λέξη. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι ο Κώστας Κωνσταντινίδης θα μας πει αν αυτό είναι το σημαντικότερο μάτς, γιατί ο Άρης φυσικά θέλει να προκριθεί και στην Ευρώπη. Κώστα. Νομίζω, Νίκο, θα συμφωνήσω. Αν θέλει ο Άρης να αλλάξει επίπεδο, πρέπει να κάνει προκρίσεις στην Ευρώπη. Γιατί ναι. Για όλες τις ομάδες, ίσως να μην το έχουν καταλάβει. Γιατί αν θυμάσαι, πριν μερικά χρόνια πήγαινε ο Πανιώνιος, βγήκε ο Ατρόμητος και κάποια στιγμή άκουσε ένα προπονητή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Έχουμε την Κυριακή δύσκολο παιχνίδι και δεν έβαλε κάποιους παίχτες στην Ευρώπη. Ναι. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, όταν θέλει μια ομάδα να λέγεται ομάδα και να λέγεται μεγάλη ομάδα, αλλάζει επίπεδο μέσα από αυτές τις διοργανώσεις. Τις ευρωπαϊκές. Βέβαια. Είναι το πιο σημαντικό. Τι να συζητάμε. Όχι μόνο σαν όνομα, και οικονομικά παίρνεις επάνω σου. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια κόσμο δεν έχει. Ο Άρης θα ήθελε κόσμο να έχει. Παρ' όλα αυτά. Όλοι θέλουν. Ναι, όλοι το θέλαμε. Τηλεοπτικά δικαιώματα. Έτσι, δεν είναι. Δεν μιλάμε για σήμερα όμως, Νίκο. Δεν μιλάμε για σήμερα που θα έχει κόσμο. Για το μέλλον. Ναι. Έτσι, μιλάμε γιατί βλέπουμε μπροστά. Βέβαια. Άμα θέλουμε να βλέπουμε μπροστά. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, σωστό. Είναι τώρα, μονόδρομος δηλαδή. Αυτή η ομάδα, Κώστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Αλλά το άγνωστο καμιά φορά δεν είναι φοβίζει, σημαντικό, έτσι. Νίκο, τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας χίλιες φορές, έτσι, μέσα, και από μέσα και από έξω. Όταν δεν είσαι σοβαρός μέσα στο γήπεδο, δεν υπάρχει. Όταν θα μπεις μέσα στο γήπεδο, πρέπει να είσαι σοβαρός και να τελειώνεις εκεί. Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Έτσι ακριβώς. Τώρα έτσι από εκεί και πέρα, οι αλλαγές, είπες προηγουμένως ότι η ομοιογένεια είναι αυτό το βασικό. Τώρα 5-6 καινούργιοι παίκτες να μπουν στην ομάδα κλπ. Φαίνεται ότι μπαίνουν και κάποιοι πιτσιρικάδες στην ομάδα του Άρη, έτσι. Τους ξέρεις εσύ πολύ καλά. Τα έχουμε συζητήσει. Ναι. Κάποια από αυτά τα παιδιά τα είχα και εγώ όταν ήμουν εκεί στη θητεία. Μπαγκαλιάνης, ας πούμε. Στον Άρη, ναι. Και άλλες φορές το έχω πει ότι υπάρχουν κάποια παιδιά από κάτω. Βέβαια. Απλώς πρέπει να πάρουν και αυτά την ευκαιρία τους. Πλέον. Έχουν όλα αυτά τα παιδιά, είναι εκπαιδευμένα από μικρά. Πρέπει κάποια στιγμή να μπουν στα βαθιά νερά, να αποδείξουν ότι αξίζουν αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Έτσι. Ναι. Γιατί άμα δεν πεις να παίξεις μέσα, όπως είπε και ο Βασίλης προηγουμένως, τι να το κάνεις. Να λέμε ότι άλλος είναι καλός. Ναι. Πρέπει να μπει στα βαθιά, να πάρει τις ευκαιρίες του και να αποδείξει μέσα στις γραμμές ότι. Επειδή αυτά τα παιδιά εσύ τα ήξερες, γιατί ήσουν υπεύθυνος. Μας το έχω πει και για αυτά τα παιδιά, θυμάσαι τώρα. Ναι, είχαμε. Αυτός ο Χατζηπυρπυρίδης που έγινε σήμερα, τι είναι ο πιτσιρίκος? Και αυτός ήταν τότε στην ΚΑΠΑ 17 όταν ήμουν εγώ, ναι, στην 17 και στην 19. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ο μπροστινός, ο οποίος κάνει και γκολ αυτός. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Έπαιξε και ένα φιλικό με την ομάδα στην προετοιμασία, έκανε και δύο γκολ. Έκανε δύο γκολ, ναι. Έτσι ακριβώς. Και υπάρχει και ο Σεγκέρκης και ο Μπακούτσης. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα παιδιά, ο Μπακούτσης και ο Μπακαλιάνης είναι λίγο πιο παλιοί. Ο Σεγκέρκης και αυτός είναι
παιδάκι που κάποια στιγμή πέρσι μπορούσε να πάρει και ευκαιρία, χτύπησε. Αλλά νομίζω ότι δείχνει καλά στοιχεία. Ναι. Έχουν τουλάχιστον. Σήμερα το Χατζηπυρί. Από τα πέντε παιδιά, ναι. Από πέντε παιδιά, Νίκο. Τα πιτσιρικιά. Υπάρχουν πέντε παιδιά που γίνανε επαγγελματίες. Ναι, ναι, ναι. Η επιτυχία της κάθε ομάδος είναι να δει από αυτά τα πέντε παιδιά να γίνουν τουλάχιστον δύο βασικοί. Αυτό είναι ο σκοπός. Ο Μπαγκαλιάνης έγινε βασικός. Δεν έγινε, αλλά ναι, διεκδικεί να γίνει. Λέμε τώρα να μπουν μέσα στην ομάδα, έτσι. Ναι, να ναι. Είναι κοντά στην ομάδα. Να μην είναι σε ένα παιχνίδι και σε ένα μην είναι. Αυτό να προσπαθήσουν να μπουν μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι, αυτό είναι η επιτυχία κάθε ομάδος. Ναι. Η παρουσία του Άγγελου Χαριστέα στον Άρη είναι κάτι το οποίο βοηθάει, νομίζω, έτσι, και με την εμπειρία του. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Νίκο, η άποψή μου είναι ότι έπρεπε να γίνει αυτό με τον Άγγελο. Είναι ένα εξίσου μεγάλο όνομα όπως είναι το ιστορικό όνομα του Άρη. Ήταν μέσα από τον Άρη, έπαιξε ευρωπαϊκές ομάδες, έχει πολύ μεγάλο κύρος, σήκωσε το Euro. Και για μας είναι πολύ δυνατό χαρτί αυτή τη στιγμή ο Άγγελος και το αξίζει να είναι εκεί πέρα που είναι. Μάλιστα. Και έπρεπε να γίνει και πιο μπροστά δηλαδή, έτσι. Και ένα άλλο όνομα που δεν είπαμε είναι ο Μαρμαρίδης ο Πιτσιρικάς. Και ναι, αυτός είναι, ναι, ναι, έτσι, ναι. Τον είναι πέντε παιδάκια, είπα εγώ πέντε τα παιδιά, πέντε παιδιά. Όχι, αυτό το πρόλαβα, είναι πιο καινούριο παιδί. Είναι πιο καινούριο. Αλλά πρέπει από αυτά τα παιδιά, τουλάχιστον δύο παιδιά, μάλιστα, να μπουν στην ομάδα. Γατά ψέματα. Είμαστε μακάρι εδώ. Να μπουν όλα, έτσι. Ναι, εντάξει. Μακάρι γιατί να αυτό όλα. Θα είναι και επιτυχία του Άρη. Αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί αύριο μπορεί να πάρει και χρήματα από αυτά τα παιδιά. Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με μεταπολιτική αξία. Έτσι ακριβώς. Μαζί μας λοιπόν εδώ στο στούντιο Σφίνα στα Σπορ, Βασίλης Βασιλάκος, Κώστας Κωνσταντινίδης, μιλάμε για ΠΑΟΚ και Άρη. Και πάμε στην γραμμή να μιλήσουμε, να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Παντελίδη, ο οποίος θα μας πει γιατί δεν ήρθε τελικά ο Χατζησαφή ακόμη μέχρι στιγμής για τον Άρη και κάποια άλλα θέματα που αφορούν στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους καλεσμένους σου. Ο Χατζησαφή, τι έγινε με τον Χατζησαφή? Με τον Χατζησαφή υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα με την ομάδα του, ενώ αυτό που ξέραμε και αυτό που έβγαινε από το ρεπορτάζ, ακόμη και από το Ιράν, ήταν ότι στον παίχτη είχαν υποσχεθεί ότι με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας, αν θα έχει κάποια πρόταση από ομάδα ευρωπαϊκή, δεν θα του δημιουργήσουν θέμα και θα τον αφήσουν να φύγει, γιατί έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Από ό,τι φαίνεται, εκεί γλυκάθηκαν που κατέκτησαν το κύπελο, θέλουν να τον κρατήσουν και ουσιαστικά δεν τον αφήνουν να φύγει. Ότι όταν ζητούν 300.000 ευρώ για να τον αφήσουν ελεύθερο, να πάρει μεταγραφή δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς, είναι ουσιαστικά σαν να του λένε ότι δεν φεύγεις. Βέβαια, εκείνο που μαθαίνουμε σήμερα από το ρεπορτάζ είναι ότι πέρα από το ότι υπάρχει μια οφειλή της Ιρανικής ομάδας προς τον παίκτη και είναι πάνω από 100.000 ευρώ, ο παίκτης προσπάθησε μέσω της Ιρανικής Ομοσπονδίας να βρει μια άκρη, να βρει μια λύση, ουσιαστικά να κάνει μια κίνηση για να μείνει ελεύθερος, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση και το θέμα κολλάει εκεί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να φύγει ο ποδοσφαιριστής, δεν τον αφήνουν ελεύθερο. Ο ίδιος προφανώς και δεν θέλει να χαρίσει και τις 100.000 ευρώ περίπου που του χρωστάνε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως είναι ένα θέμα το οποίο παίρνει μια ας πούμε περίεργη τροπή, να μην το πούμε ακόμη αρνητική, ας κρατήσουμε μια πισινή όπως λέμε. Αλλά για την ώρα αυτό που ισχύει είναι ότι το θέμα οδεύει προς ας πούμε ναυάγιο. Παίξει πολύ δύσκολα θα έρθει στον Άρη. Και από όσο εμείς θέση να γνωρίζω, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στον Άρη, βλέποντας ότι υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση, είχαν εξετάσει άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι από σήμερα, μετά από αυτό που έγινε, κοιτούν πιο ζεστά πλέον τις εναλλακτικές τους, δηλαδή ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να έρθουν για να καλύψουν ας πούμε το κενό του Χατζησαφή, έτσι. Έναν παίχτη δηλαδή που θα έρθει στην ομάδα για να παίξει. Νομίζω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή θα ψάξει περισσότερο για αριστερό μπακ παρά για έναν ποδοσφαιριστή για την μεσαία γραμμή. Μάλιστα. Γιάννη, από ό,τι πληροφορηθήκαμε στην αποστολή, ο προπονητής πήρε όλους τους παίχτες. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα κάνει rotation αύριο στο παιχνίδι με την ομάδα της Λαμίας. Θα βάλει, μάλλον θα είναι πρόβα τζενεράλε για το μάτς της Ευρώπης, έτσι, ναι, φυσιολογικά. Ναι, rotation δεν μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι θα είναι ένα επίσημο παιχνίδι, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά είναι μια πρόβα general για το ευρωπαϊκό μάτς που έρχεται την Πέμπτη, ναι, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κοίταξε, νομίζω ότι θα παίξει το σχήμα που δοκίμασε και σε όλα τα φιλικά, σχεδόν σε όλα τα φιλικά, ο Μίχαελ Λένινγκ. Θα δούμε έναν Άρη να αγωνίζεται με σχηματισμό 4-3-3, αυτό δούλεψε
ο Ένινγκ καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και θα δούμε επιλογές ποδοσφαιριστών, νομίζω τις αναμενόμενες, δεν θα πρέπει να περιμένουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις, δηλαδή ο Κουέστα θα παίξει από τα δοκάρια, δεξιμπάκ θα είναι ο Σάκητς, αριστερό ο Γκάνεα, ο Ντάτκοβιτς με το Ρος θα είναι τα δύο στόπερ, η τριάδα στα χαφ θα είναι ο Ματίγια, ο Τζέκο και ο Λουκάς Σάσα και η τριάδα στην επίθεση θα είναι ο Φετφατζίδης, ο Μπρούνο Γκάμα και ο Λόπεθ. Νομίζω ότι αν δεν παίξουν αυτοί οι 11 αύριο θα είναι πολύ μεγάλη εκπλήξη. Μάλιστα. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά να ολοκληρώσουμε, να ρωτήσω πρώτα, το μάτς της Πέμπτης το δείχνει η Νόβα, έτσι, ναι. Ναι, έχει πάρει τα δικαιώματα η Νόβα. Είναι στην φάση δεν τα έχει ο ΤΕ, ναι, μπορούν οι ομάδες ουσιαστικά αποφασίζουν από τη φάση των ομίλων και έπειτα είναι η κεντρική διαχείριση και τα έχει η Κοσμοτέ. Άρα το μας το δούμε στην Νόβα. Στην Νόβα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, από ό,τι καταλαβαίνω πηγαίνουν μετά το μάτς με την ομάδα την Ουκρανική, φυσιολογικά. Κοίταξε, αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι δεν θα γίνει τελικά η μεταγραφή του Χατζησαφή, νομίζω πολύ δύσκολα θα τρέξουν οι εξελίξεις για τις μεταγραφές. Ο Άρης ουσιαστικά αυτή τη στιγμή θα πάει για να πάρει τρεις ποδοσφαιριστές. Ψάχνει έναν κεντρικό αμυντικό, ψάχνει έναν παίκτη που θα έρθει στη θέση του Χατζησαφή και ψάχνει και έναν παίκτη για τα άκρα της επίθεσης. Νομίζω όμως ότι πολύ δύσκολα κάποια από τις τρεις κινήσεις θα προχωρήσει πριν το ευρωπαϊκό μάτς, εκτός κι αν υπάρξει αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση Χατζησαφή και τελικά καταφέρει ο παίκτης να μείνει ελεύθερος και αποκτηθεί από τον Άρη. Να πω ότι ο Άρης μέχρι σήμερα έχει διορία να δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα του στην UEFA, αλλά υπάρχει πάντα το παραθυράκι 24 ώρες πριν το μάτς μπορεί να κάνει δύο αλλαγές. Δηλαδή, είτε να αλλάξει δύο παίκτες, είτε να κάνει δύο προσθήκες. Οπότε, αν γίνει μεταγραφή αυτό το διάστημα, μέχρι δηλαδή και την Τετάρτη, ο Άρης θα μπορέσει να του δηλώσει τον παίκτη που θα πάρει. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Παντελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επιστρέφω στο Βασίλη Βασιλάκο. Ερώτηση για τους πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ, Τζόλης και Μιχαηλίδης. Μπήκαν στην ομάδα, είναι ενδεκαδάτοι. Τι πρέπει να προσέξουν, και το λέω αυτό σε έναν παίκτη ο οποίος μπήκε πολύ μικρός όπως εσύ, πολύ μικρός στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, στην ίδια ηλικία ουσιαστικά. Σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή η εικόνα του δείχνει ότι μπορεί να σταθεί και να συνεχίσει να κάνει καριέρα στον ΠΑΟΚ, αρκεί να συνεχίσει με τον τρόπο που δουλεύει. Ο Τζόλης. Ναι. Με τον τρόπο που δουλεύει. Ο Τζόλης είναι πιο μεσοποιητικός παίκτης και είναι πιο κοντά, ξέρεις, γι' αυτό μιλάει πρώτα για τον Τζόλη. Από εκεί μετά όμως έχουμε και ένα ότι μέσα από τη δουλειά θα πρέπει να καταφέρει να διορθώσει τα προβλήματα τα οποία του παρουσιαστήκαν πέρυσι κάποια παιχνίδια. Σε κλειστές άμυνες, όταν ξέρεις η ομάδα δεν μπορεί να τραβήξει κάποιος την δυνατότητα να μπορεί να την πάρει πάνω. Αυτό είναι λίγο δύσκολο ακόμα και ξέρεις δεν χρειάζεται να έρθει η απογοήτευση. Πρέπει να έχει το θράσος να μπορέσει να αντέξει και στις άσχημες στιγμές, όχι μόνο στις καλές στιγμές, γιατί θα έρθουν και άσχημες στιγμές και εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο με αυτούς τους παίκτες. Ναι. Ξαφνικά βλέπω ένα παίκτη που μας παρουσιάζει μια εικόνα και αμέσως θαυμάζουμε αυτό που κάνει και ξαφνικά μέσα σε χρόνο, όχι μικρό χρόνο, παρουσιάζει την αντίθετη όψη και ξέρεις εκεί αρχίζουν και τον παίρνει από κάτω. Το από κάτω αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτές τις ηλικίες. Μάλιστα. Ο έμπειρος παίκτης είναι τελείως διαφορετικά. Δεν το βλέπει έτσι, το βλέπει διαφορετικά. Όσον αφορά το Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης πρέπει να δουλέψει λίγο στις ψηλές μπάλες. Ναι. Να μπορεί να έχει πιο εύκολη πάρσιμο και να μην κάνει πολλά φάουλ όταν μαρκάρει. Αλλά και να μπορέσει να και αυτός να μπει μέσα στο παιχνίδι που θα του παρουσιαστεί μέσα στον αγώνα η δυνατότητα αυτό που θέλει να δείξει να το δείξει. Και να μην έχει χωρίς άγχος και με θράσος. Αυτές είναι οι δύο συμβουλές που δίνω εγώ. Δεν χρειάζεται άγχος, αλλά να έχει θράσος. Βέβαια, εσύ μπήκες στον ΠΑΟΚ σε μια άλλη εποχή, όταν ήταν ο Κούδας ακόμη ποδοσφαιριστής και άλλοι παίχτες. Τώρα λίγο τα πράγματα είναι όλοι ξένοι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, όταν μπήκα εγώ στην ομάδα, με στηρίξαν αυτοί οι παίχτες. Κούδας τώρα, και λοιπά. Τώρα αυτοί οι μικροί μπαίνουν και πρέπει να στηρίξουν τους μεγάλους. Αυτή είναι η διαφορά. Και εκεί γι' αυτό μιλάω για θράσος και μιλάω να μην έχουν άγχος. Με την καλή έννοια. Αυτά που θα μπουν μέσα να παίξουν. Γιατί εντάξει, η δικιά μου εποχή ήταν ο Σαράβης, ήταν ο Κούδας, ήταν, ξέρεις, παιδιά
τα οποία ο Δαμανάκης, εγώ, όλα τα παιδιά, ο Γουνάρης, ο Φίδας, όλα τα παιδιά της ομάδας εκείνης εκεί και σε στηρίζαν. Τώρα, δηλαδή εδώ... ένα νέο παίκτη που είχες έρθει τότε εσύ 18 χρονών στον ΠΑΟΚ, είναι πολύ φυσιολογικό από το αναλυμερό. Όχι μόνο σε στηρίζανε αγωνιστικά. Και εξωαγωνιστικά. Και εξωαγωνιστικά, μάλιστα. Αυτή ήταν και η νοοτροπία που είχε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οικογένεια. Κώστας Κωνσταντινίδης, η παρουσία του κυρίου Μίχαελ Ένινγκ για δεύτερη χρονιά στον Άρη, πόσο σημαντική είναι? Τον είδες πέρσι τον προπονητή, δούλεψε, ποια είναι η εκτίμησή σου? Νίκο, τα πρώτα δείγματα της δουλειάς του είναι που ανανεώθηκε καταρχήν το συμβόλαιο του, έτσι. Ναι. Εκτιμήθηκε αυτό. Πιστεύω και πρέπει να το δείξει τώρα, γιατί και αυτό σαν προπονητής μαζί με τον Άρη χέρι-χέρι ανεβαίνουν επίπεδο, έτσι. Ναι. Πρέπει να δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα. Εκείνο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για αυτό, να είναι λίγο πιο γρήγορος στις σκέψεις, στις αποφάσεις. Έχει λίγο εκείνο το γερμανικό το δύσκολο, ναι, που το δεν αλλάζουν. Ναι. Δεν αλλάζει ποτέ. Έτσι, δύσκολα αλλάζουν αποφάσεις, αλλά το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Πρέπει να είσαι γρήγορος στη σκέψη. Τι ταιριάζει στην ομάδα και τι βολεύει εκείνη τη στιγμή για να πάρεις το αποτέλεσμα πρέπει να το κάνεις. Νομίζω αυτά πρέπει να τα βελτιώσει λίγο. Τα δείγματα του είναι πάρα πολύ καλά. Και νομίζω αν κάνει και γίνει λίγο πιο έτσι ευέλικτο σε αυτό το κομμάτι, να μπει λίγο στη δική μας νοοτροπία, όχι στη γερμανική δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι, ναι, νομίζω θα είναι καλύτερα και για αυτόν και για την ομάδα. Μάλιστα. Βέβαια να πω, ευχαριστώντας σας και τους δύο, τον Βασίλη Βασιλάκο για τη σημερινή παρουσία, τον Κώστα Κωνσταντινίδη, ότι είναι μια εβδομάδα η οποία θα έχει ευρωπαϊκό χρώμα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης να περάσουν, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Είναι δύσκολη η αποστολή του ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, απέναντι στην Μπενφίκα, αλλά είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι δεύτερο μάτς, δεν υπάρχει. Είναι σαν ένας τελικός. Και σε μια τέτοια ημέρα κανείς δεν ξέρει πώς θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες. Με πλεονεκτήματα. Με πλεονεκτήματα. Το πλεονεκτήμα είναι ότι παίζει την έδρα σου. Έδρα σου. Και δεν θες ένα αποτέλεσμα. Δεν θες να πάρεις αποτέλεσμα. Ακριβώς. Άρα δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Όχι, δεν χάνεις. Μπαίνεις και προχωράς. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Άρη. Για την Μπενφίκα που λένε ότι εντάξει έχει αστέρια και τέτοια. Ένα μάτσο είναι. 11 παίζουν. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Βασίλη Βασιλάκο, Κώστα Κωνσταντινίδη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 11 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.